ξέρω που βρήκε στο χωριό πάνω. Το αερόστατο με τους δύο ιδιοκτήτες και χειριστές του πετά πάνω από το χωριό Καμινάκι ελάχιστα λεπτά πριν καταπέσει στην κορυφογραμμή στην τοποθεσία Σελιά. Η υπερπτήση του αερόστατου προκαλεί μάλιστα εντύπωση στους κατοίκους, καθώς ο άνεμος φαίνεται να το κινεί με αρκετά μεγάλη ταχύτητα προς την ορεινή ζώνη. Ο αέρος πέρασε πάνω από το Καμινάκι, προσπάθησε να το σηκώσει αυτός, δηλαδή έκανε μια κίνηση, αλλά τα βουνά είναι πολύ απότομα πίσω εκεί στον δρόμο που πάμε προς Σεφάλο, και έπεσε ακριβώς στην κορυφή του βουνού. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, στις 9.30 περίπου, το αερόστατο, παρά τους χειρισμούς των δύο ιδιοκτητών του, δεν καταφέρνει να αποκτήσει αρκετό ύψος για να περάσει αλόβητο την κορυφογραμμή και πέφτει πάνω στα βράχια. Αυτοί προσπαθήσαν να το κατεβάσουν κάπου, δεν κατεβήκανε. Το σηκώσανε πάρα πολύ ψηλά για να περάσουν το βουνό, και το βουνό δεν το περάσανε. Πέσανε ακριβώς που είχαν πέσει τα αεροπλάνα το 69, λίγο πιο αριστερά όπως βλέπω. Εμείς το λέμε στα Σελιά, είναι ο δρόμος που πάει προς Έμπαρο. Πήγαμε εκεί, αλλά είχε πυροσβεστή, είχαν αποκλείσει το δρόμο, να μην ειλικρινείς, και δεν μπορέσαμε να βγάλουμε από πολύ μακριά τις φωτογραφίες. Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο περισυνέλεξαν τραυματισμένους τους χειριστές. Έναν άνδρα και μία γυναίκα με πιθανά κατάγματα στα πόδια ο πρώτος, με μόλοπες και εκδορές στο κεφάλι η γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα απευθείας στο Βενιζέλιο. Απλά πήγε το ασθενοφόρο, πήρε δύο άτομα από πληροφορίες, τα δύο άτομα αυτά, και φύγανε. Ο άνδρας, αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Τζερνιάδου, μεταφέρθηκε και εκείνος με ασθενοφόρο στο Βενιζέλιο που εφημερεύει για πλήρη ιατρική εκτίμηση. Πήγε μάλλον με δικό του μέσο στο Βενιζέλιο και ο άλλος πάει με το ασθενοφόρο. Έχει χτυπήσει το πόδι του και έχει κάποιες εκδορές. Δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Μπορεί να έχει και κάταγμα στο πόδι. Τραυματίες είναι οι δύο ιδιοκτήτες χειριστές του αερόστατου, το οποίο έλαβε άδεια πριν από λίγους μήνες για την πραγματοποίηση πτήσεων στο οροπέδιο Λασιθίου. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τουρίστες επιβαίνοντες. Πετάνε με αερόστατο στο κάμπο μέσα, όχι στα χωριά. Όσες φορές προσπαθήσαν να φτάσουν στα χωριά, το κατεβάζανε. Το ρίξανε σε κάτι σπαρμένο, το ρίξανε σε κάτι πατάτες, μια-δύο φορές. Εντάξει, αυτή τη φορά πιθανόν ήταν και το μεγάλο αέρος. Εγώ νομίζω ότι εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Ήταν το πολύ μεγάλο αέρος. Αυτό που έχω στη φωτογραφία είναι πολύ μεγάλο. Είναι διπλάσια από τα άλλα. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του ατυχήματος συγκλίνουν στην πρόκλησή του εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, οι βορειοδυτικοί άνεμοι που έπνεαν το πρωί έσπρωξαν το αερόστατο πάνω στην πλαγιά, με τους χειριστές να έχουν μικρά περιθώρια αντίδρασης, αφού οι ρηπές του ανέμου αλλάζουν φορά στην πλαγιά, όπου έπεσε το καλάθι με τους δύο επιβαίνοντες.